Γεια σου, Μαραγκή. Καλώς ήρθες. Στέλιο. Σε αυτό το σπίτι που θα πας στο επιχειρηματία του συνεργάτη σου, να προσέχεις που θα αφήσεις αυτή τη τσάντα, γιατί θα νομίζουν ότι είναι διακοσμητικό. Δηλαδή, αν τη βάλεις πάνω στον τζάκι, ξέρω εγώ πάνω, θα είναι διακοσμητικό. Αν τη βάλεις σε ένα τραπεζάκι δίπλα από τα ποτά, πάλι θα νομίζουν ότι είναι... αυτό είναι τσάντα. Ναι. Στέλιο, τέλεια. Ωραία είναι. Για βγάλει λίγο το παλτό. Και δεν μου λες, η τσάντα έχει και ηχό. Όχι. Σε σίγουρη. Ανοίγει. Για άνοιξε. Ρίξε ένα κέρμα. Α, έτσι είναι. Από ξύλο είναι. Αχ, τρόμαξα. Ας φτιαχτείτε, δεν τρέπεστε. Η τσάντα είναι. Πετάχτηκα. Η τσάντα είναι απλά. Μου ξεβολιάσα την κυβερνή. Δεν χτυπάει με την πρώτη. Αλλά είναι και αφηρημένη και χτύπησε την τσάντα. Να σε ρωτήσω, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν συμπαίκτες σου που έχουν στυλιστές? Αχ, μα για το σκουλαρίκι τώρα. Ορίστε, ρωτάς και πέφτω σκουλαρίκια με αυτά που ρωτάς. Πιάσ' το μαράκι το σκουλαρίκι. Καθ' όλη τη διάρκεια όχι, αλλά ναι, σε πολλές εμφανίσεις, ναι. Είναι ακριβώς σε όλη τη διάρκεια. Τι εννοείς? Εννοώ ότι... όχι απ' την αρχή. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένο όνομα, γιατί... δεν θα ήθελα να συμβεί σε μένα, ακόμα κι αν είχα. Αλλά... ναι, και με ενοχλεί κιόλας. Γιατί ουσιαστικά εδώ είμαστε και να φτιάξουμε κάτι μόνοι μας και να παλέψουμε μόνοι μας για κάτι. Και όταν... τι να συμβεί σε σένα? Εάν, ας πούμε, είχα εγώ στη λίστα, ναι. Εάν κάποια άλλη το μάθαινε και το έλεγε εδώ, δεν θα μου άρεσε. Οπότε έτσι και εγώ δεν θέλω να αναφέρω κάποιο όνομα. Ας ξεκινήσουμε το αν κάποια είχε στη λίστα, δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Συμφωνώ. Όχι, δεν θα έπρεπε κάποια να το πει. Άρα το μάθες τυχαία. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει κάποια πράγματα. Για μία κοπέλα ή για πολλές? Για μία που έχει φύγει και μία που είναι ακόμα εδώ. Α, για ποια που έχει φύγει? Δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά όταν έχει φύγει να αναφέρω. Αφού έχει φύγει. Ωραία, για ποια που είναι εδώ? Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία, αλλά ότι μου το έχουν πει, ναι. Συγγνώμη, όταν λες μου το έχουν πει, δηλαδή ήρθε κάποιος που σου είπε... ξέρεις... δηλαδή πήγα σε ένα μαγαζί. Α, σε κατάστημα. Για να είμαι συγκεκριμένη. Μάλιστα. Ναι. Πήγα στο κατάστημα. Και ναι. Σου είπαν ότι ήρθε η παίκτρια με... αυτό όχι, το έχει πάρει κάποια άλλη και ήρθε, το πήρε, όχι, το, ήρθε και το πήρε στη λίστα στη στάδο και κάνει όχ. Και λέω... awkward. Α. Και εκείνη τη στιγμή δεν μ' άρεσε, η αλήθεια είναι, γιατί... είμαστε εδώ μόνοι μας και προσπαθούμε. Εσύ και... εσύ έχεις τη λίστα ή απλά στα προτείνουν από τα μαγαζιά που συνεργάζεσαι έτοιμα δεν κάποια σύνορα? Δεν προτείνουν, ξεκάθαρα. Και επειδή έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό το θέμα, ναι. Για να είμαι ξεκάθαρη κι εγώ, ναι. Όταν προφανώς, όταν μου δίνουν την ευκαιρία να πάω σε ένα μαγαζί και να πάρω πράγματα, είναι μια ευκαιρία και για μένα, καθώς ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα εδώ πέρα. Πηγαίνω σε ένα μαγαζί, αλλά το πώς θα πάρω εγώ τα πράγματα είναι 100% το πώς θα τα επιλέξω εγώ να τα βάλω. Δεν έχει ναι, να κάνει καθόλου. Από ένα κατάστημα, γιατί μας έχουν στείλει φωτογραφίες που είσαι total ντυμένη από ναι, ένα κατάστημα. Το είχαμε πει αυτό, ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις και το είχαμε ξανασυζητήσει και είχα πει ότι δεν θα ξαναγίνει εφόσον ενοχλεί αυτό το γεγονός. Okay. Το είχαμε ξαναναφέρει. Αντιλαμβάνεσαι, δεν ενοχλεί το κατάστημα, ενοχλεί ότι... ότι το μπορεί από, ότι εκεί, μπορεί να από εκεί να σε βοηθάνε, γιατί να σου πούνε ότι αυτό πάει με αυτό, πάει με αυτό, πάει με αυτό και να σε ντύσουνε. Δεν ενοχλεί ότι πήγε σε κάποιο κατάστημα και ναι, πήγε τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί και στη βιτρίνα να το πεις και να το για να είναι ξεκάθαρο ναι, αυτό, έτσι. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, το είχα αλλιώς στο μυαλό μου, όπως έχω την ντουλάπα μου, ας πούμε. Όπως έχω την ντουλάπα μου, παίρνω τα ρούχα, με την ευκαιρία του ότι τα έχω χωρίς να ξοδέψω χρήματα και τα συνδυάζω εγώ. Βέβαια, επειδή ο κόσμος το παρεξηγεί. Και μπορεί να νομίζει αυτό να που λέτε πω, εσείς να καταλάβεις τώρα. Λίγο τι παρεξηγεί. Αν εγώ είχα ένα κατάστημα με ρούχα και ερχόσουν να πάρεις όλα τα ρούχα από εμένα, θα ήθελα αυτά τα ρούχα να δείξουν και όμορφα. Άρα λοιπόν θα σε βοηθούσα έτσι ώστε να προωθήσω το κατάστημά μου, να έχεις κάνει μια ωραία επιλογή από τα δικά μου ρούχα, από το δικό μου κατάστημα. Άρα αυτό βάζει ο κόσμος στο μυαλό του, ότι κάποιος που θέλει να προωθήσει το κατάστημά του θα φτιάξει και ένα ωραίο look. Δεν έχει να ναι, κάνει. Επειδή δεν συμβαίνει έτσι, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, δεν το έχω ξανακάνει. Πολύ ωραία. Οπότε εσύ δεν έχεις τη λίστα. 100% όχι. Ποια έχει? Δεν υπάρχει περίπτωση να αναφέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Γιατί δεν μου πες ο στυλίστας είναι αυτό που κάνει λίστες και λέει είσαι στυλίστας. Δεν μου λες. Μα δεν είναι ωραίο όμως να ξεκινάμε κάτι γιατί ναι, μένει στη μέση. Ποτέ. Ή να μην το Λέξε λέγαμε. Όχι, ωραία. Ας μην μας πεις, κάτσε εδώ να δικείς τον εαυτό σου με κάποιες κοπέλες λοιπόν που έχουν στη λίστα και έρχονται όμορφα ντυμένες και δεν τρέχουν και δεν κουράζονται όσο εσύ και κάτσε εσύ να τρέχεις και να έρχεσαι εδώ εσύ να παλεύεις μόνη σου, ας πούμε. Ίσως να είναι και ένας λόγος που νευριάζω. Εγώ στη θέση σου θα έφευγα. Κι εγώ, γι' αυτό σκέφτομαι. Ήτσες. Σκέφτεσαι να φύγεις από το παιχνιδί. Γι' αυτό το λόγο είναι ένας σοβαρός λόγος, ναι. Γιατί όταν βλέπεις ότι τρέχεις και κουράζεσαι και ουσιαστικά κάνεις τόσες προσπάθειες και βλέπεις κάτι άλλο που είναι έτοιμο, εννοείται πως δεν βρίσκεις κάποιον δίκαιο ανταγωνισμό. Όταν δεν βρίσκεις δίκαιο ανταγωνισμό, τότε ποιος ο λόγος να είσαι κάπου. Δεν ξέρω αν είμαι άδικη ή όχι, αλλά ότι μπήκε στις σκέψεις μου αυτό το πράγμα, ναι, να το να φύγω. Η φυγή. Ναι. Να φύγεις δηλαδή. Να μην, αλλά... να μην υπερασπιστείς τη δουλειά σου, το μυαλό σου, την πρότασή σου, οτιδήποτε και να σκοτώσεις να φύγεις για να πεις ότι α, αυτή είναι. Δεν το βρίσκω. Για να αυτό. Είμαι ακόμα εδώ σημαίνει ότι έχω πείσμα. Okay. Αλλά το ότι το σκέφτηκα δεν το, δεν το κρύβω ότι το σκέφτηκα. Κοίταξε. Αν η κοπέλα που έχει το στη λίστα τον αλλάξει, θα κερδίσει σίγουρα. Καταλαβες. Οπότε σκέψου το. Η φούστα με το τόπ και το πουκάμισο και το καλσόν και τα παπούτσια και το παλτό είναι καταπληκτικά. Και τα σκουλαρίκια. Τι τσάντα φέρτε μου να μου κάνει παρέα. Μη σηκώρισα τηλέφωνο όμως. Δεν είναι τσάντα αυτό, είναι... Για φέρνα την τοποκοτά λίγο, Στέλιο. Δεκόρ. Είναι? Δεκόρ. Πώς... Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά εκτιμώ το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπήκε στη διαδικασία να τη φτιάξει. Είναι αλλά... βαριά. Α! Χτυπάει και... Ναι. Δεν μπορώ να, να θέλουνε. Δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Ναι. Για δώσαν τη δω. Και πας λοιπόν στο πάρτι του στο επιχειρηματία. Ναι, που θα είναι λίγο πιο τύπου εγγένεια φάση. Δηλαδή δεν θα είναι ένα πάρτι ξεφάντωμα, θα είναι λίγο πιο καλός κόσμος, πιο καλοντημένος. Δηλαδή από τα Τσίπουρα στο Βόλο έχουμε πάει στις βίλες τώρα. Έχουμε αλλάξει level από ό,τι καταλαβαίνω. Για όλες τις περιπτώσεις. Αλλάξαμε παρέες. Μάλλον. 4 για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.